Ενώ σε διαφορετική περίπτωση, εφόσον έχουμε ισοπαλία, θα διατηρήσουν αυτό το συν 3 οι Καλλιθενιαίοι από την ομάδα του Άρη. Ενώ μπορούν να διευρύνουν ακόμα και περισσότερο την διαφορά του. Στο παράλληλο γύρισμα που γίνεται για τον Μαγιόγλου, το σου του Μαγιόγλου στην κίνηση, η μπάλα θα φύγει αρκετά ψηλά πάνω από την εστία του κοντού Γιωργάκη. Στατιού, θα μπει στην πορεία τη μπάλα ο Μαγιόγλου. Τροφοδοτεί το Λαγκεσίρα, το σου του Λαγκεσίρα αποκρούει ο Κοντογιωργάκη. Νέα καλή ευκαιρία στο παιχνίδι για τον Απόλλων Καλλιθιών με τον Κοντογιωργάκη να σταματάει το σου του Λαγκεσίρα. Μαλλιό. Θα δοκιμάσει το πόδι του, θα σταματήσει πάνω στα σώματα. Ευνοείται από τι κόντε ο Κρεκούκια. Στο σου του Κρεκούκια και η μπάλα θα καταλήξει στο βάθο των δικτύων του Ροδίτη για το 0-1. Προβάδισμα για τον Άρη Αρχαγγέλου με τον Νίκο Κρεκούκια. Να χρήζεται σκόρερ. Ακριβώ με την συμπλήρωση 40 λεπτών αγώνα. Ο Άρης Αρχαγγέλου στην πρώτη ουσιαστικά τελική προ την αιστεία του Ροδίτη. Θα καταφέρει να πάρει προβάδισμα. Ένα φαλ το οποίο χτυλείται γρήγορα με μια διαγώνια παλιά για τον Νικολού. Η πρώτη κεφαλιά από τον Κατσαμάκη. Υποφελείται συνέχεια ο Νικολού. Πατάει περιοχή. Θα κάνει το παράλληλο γύρισμα το σούτ του Κρεκούκια. Πάνω ουσιαστικά στη γραμμή. Θα απομακρύνουν οι γηπεδούχοι. Νέο σούτ συνέχεια. Λίγο out. Χατζηγοσμάς τώρα βρίσκεται πίσω από την μπάλα για αυτή τη στημένη φάση. Λογικά πιθανολογώ ότι θα εκτελέσει με απευθείας εκτέλεση. Εκτελεί ο Χατζηγοσμάς. Η μπάλα θα περάσει και θα καταλήξει στην αγκαλιά του Κοντογιωργάκη. Οπότε για τον Απόλλων Καλλιθιών, μετά από αυτή την αλλαγή στον αγωνιστικό χώρο, συνεχίζουν οι Ροδίτης, Κουλουριώτης, Χατζηνικόλας, Μάστορας, Χατζικοσμάς, Αβούλης, Λαγκεσίρας, Στατιού, Ντένας, Μαγιόγλου και Ηλιόπουλος. Από την άλλη πλευρά για τον Αρχαγγέλου, για να δούμε αυτή την φάση με τον Λαγκεσίρα να θέλει να αλλάξει παιχνίδι για τον Χατζικοσμά. Ο Χατζικοσμάς με τη μία θα σπάσει για τον Στατιού, ο οποίος θα βρεθεί, θα πατήσει περιοχή. Το σούτ από κοντά του Ντένα με διπλή προσπάθεια κοντά του Γιωργάκη δεν μπορεί να απομακρύνει, θα το κάνει ο Χασιώτης. Νικολού τώρα, ο οποίος έχει χώρο, έχει μπροστά του και τον Κουλουριώτη. Ο Νικολού θέλει να πατήσει περιοχή, θα κάνει το σούτ, θα σταματήσει πάνω στα σώματα. Νέο σούτ από τον Μάλιο, η μπάλα δίπλα από την εστία του Κοντογιωργάκη. Χτελεί το φάουλ ο Χατζηκοσμάς. Μια κεφαλιά προς τα πίσω, παραλίγο να έχουμε αυτόν γκολ. Μεγάλη επέμβαση στον Κοντογιωργάκη. Και συνέχεια έχουμε out που υποδεικνύει ο κύριος Στεφανάκης. Μαγιόγλου μια απομάκρυση όπως ουσιαστικά γίνεται σε άνοιγμα για τον Σακελάρη. Εκείνος θέλει να πάρει μια κεφαλιά πρώτου Λαγκεσίρα. Θα στείλει την μπάλα πάνω στα πόδια του Χατζηνικόλα. Χατζηνικόλας πίσω για τον Ηλιόπουλο, ο οποίος καλύπτει και τον Ροδίτη. Ο Ροδίτης βγαίνει τώρα αρκετά μέτρα μακριά από την εστία του για να απομακρύνει. Θα το κάνει πάνω στον Γκίκα. Γκίκας με τη μία για τον Μάλιο. Οι τρίπλες του Μάλιο, το τελείωμα στην εξωτερική πλευρά των δικτύων. Άρης, ο οποίος τώρα βρίσκεται με καλές προϋποθέσεις μέσα στην περιοχή του Απόλλωνα. Ωραία τρίπλα από τον Κρεκούκια. Αποφεύγει όποιον βρίσκει μπροστά του και θα τελειώσει τη φάση για το 0-2. Ο Νίκος Κρεκούκιας υπογράφει τη νίκη για τον Άρη Αρχαγγέλου με τα δύο προσωπικά τέρματα που σημειώνει. Μέσα σε έξαλλους πανηγυρισμούς, οι φιλοξενούμενοι πετυχαίνουν και δεύτερο τέρμα και ουσιαστικά κλειδώνουν την υπόθεση νίκης με το τρομερό σόλο, την τρομερή ατομική ενέργεια του Νίκου Κρεκούκια.